Βέβαια, επιδιώκουμε, η επιδίωξή μας είναι να παραμείνει η επιβληθήσα πρωτόδικη ποινή, διότι είναι δίκαιη η ποινή και αναγκαία η ποινή αυτή, η ισόβια κάθριξη. Και τελεί σε σχέση αναλογικότητας με την βαρύτητα της εγκληματικής πράξεως. Θέλω εδώ να προσθέσω ότι αυτό το έγκλημα είναι κοιλίδα στον ανθρώπινο πολιτισμό. Είναι η επιτομή της ατομικής αξιοπρέπειας. Στην ατομική αξιοπρέπεια επέρχεται μια μεγάλη ρογμή με αυτό το έγκλημα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα τιμωρηθεί παραδειγματικά όπως πρωτοδίκως ο κατηγορούμενος, ο δράστης. Πρόκειται για ένα έγκλημα πάθους, κύριε Κακόγιανε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το προσεγγίσουμε μέσα από την ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για έγκλημα πάθους, αλλά έγκλημα πάθους ελεγχόμενο. Μίσος και πάθος. Μίσος, πληγωμένος εγωισμός από μια εκ μέρους του δράστη έναν ατελή έρωτα, μια επιδίωξη έναντι της νύφης. Όμως αυτό το πρόβλημα θα αποδειχθεί μέσα από την ακροαματική διαδικασία. Είχε μια ανεκπλήρωτη ερωτική επιθυμία για την νύφη, μονομερός, και οδηγήθηκε στο έγκλημα από πληγωμένο εγωισμό σε ελεγχόμενη κατάσταση. Ήξερε ακριβώς τι έκανε, πώς το έκανε μπροστά στο ανήλικο παιδί. Πήρε μέτρα προφυλάξεως ώστε το ανήλικο παιδί να μην έχει εικόνα της κατακρεουργημένης μητέρας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είχε συνέστηση εκείνη τη χρονική στιγμή της τελέσεως της εγκληματικής πράξεως, ότι τελεί ένα απάνθρωπο έγκλημα και ότι αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είχε επίγνωση της πράξεώς του και ήταν όλη συγκροτημένη συμπεριφορά του γύρω από την εκτέλεση της πράξεως και την απόφαση της εγκληματικής πράξεως. Μόφε το παιδί μου, ναι. Με 45 μαχαιριές και θέλει η δικαιοσύνη να βγει έξω. Γιατί? Γιατί εγώ θέλω η δικαιοσύνη να προσέξει πολύ καλά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος αν βγει έξω τι θα κάνει? Πάλι τα ίδια θα κάνει. Μας έχει πεθάνει. Δικαστήρια, γιατί? Γιατί? Να θέλω δικαιοσύνη. Θέλω δικαιοσύνη. Πώς είναι τόσα χρόνια χωρίς την έννοια? Πώς είναι? Εμείς ξέρουμε. Εμείς και τα παιδιά μου. Δουλεύουν και πληρώνουμε το φωνιά. Αυτό. Δύσκολες στιγμές. Ξανά στα δικαστήρια. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε εδώ στη Λαμία. Ζητάμε από τη μεριά μας. Εμείς χάσαμε την αδερφή μου, η οικογένεια, ας πούμε, 30 χρονών, ζητάμε να δικαιωθούμε, να παραμείνουν τα ισόβια ως έχουν. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Η δικαιοσύνη να τα δει αυτά τα πράγματα, πρέπει να παραμείνουν τα ισόβια. Λοιπόν, εμείς χάσαμε έναν άνθρωπο 30 χρονών, μείναν δύο παιδάκια ορφανά. Λοιπόν, θα πρέπει και αυτός να πληρώσει. Δεν ζητάμε κάτι άλλο. Τα παιδιά πώς είναι τώρα? Τα παιδιά μεγαλώνουν, πληγωμένα. Τα παιδιά είναι δύσκολα. Έχουμε πάνω από 10 μέρες που δύσκολα. Μιλάμε και ήθελε να έρθει να υποστηρίξει τη μαμά του σήμερα. Είμαστε με κλάματα, περίμενε πώς και πώς αυτή τη μέρα. Ήθελε πάρα πολύ να έρθει στο δικαστήριο να υποστηρίξει τη μαμά του. Τι να πούμε άλλο, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δικαιωθεί η αδερφή μας. Δεν θέλω να ξεχάσει η δικαιοσύνη ότι η αδερφή μας κατακρεουργήθηκε με 45 μαχαιριές. Χάσαμε έναν άνθρωπο 32 χρονών μέσα σε μισή ώρα, χωρίς να καταλάβουμε τι. Εμείς καταλάβει τι μας έχει συμβεί. Θέλω σε αυτή τη φάση να η δικαιοσύνη να είναι και αυτή τη φορά στο πλευρό μας και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δεν έχω να δηλώσω κάτι άλλο και ελπίζω να είναι τελευταία φορά που ερχόμαστε σε ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 φορές πάει στο Καρπενήσι και άλλες 3 φορές εδώ στη Λαμία. Κουραστήκαμε ψυχολογικά. Δεν αντέχουμε να τους βλέπουμε μπροστά μας και ιδιαίτερα το φωνιά. Δεν μπορούμε άλλο. Αδυνατούμε τουλάχιστον να μας αφήσουν να θρηνήσουμε την αδερφή μας όπως τους αξίζει. Αυτό. Ζητάει μείωση της ποινής. Είναι μια χαρά στην υγεία του, όπως είδατε, και γενικότερα ήταν πάντα καλά. Ήταν πάντα καλά, δεν είχε κάτι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ήξερε ακριβώς τι έκανε και πώς το έκανε. Ακριβώς. Δεν θα έβγαζε το παιδάκι έξω για να φέρει σωτηρία, για να σωθεί αυτός και για να φωνάξει να μαθευτεί το γεγονός. Δεν θα προστάτευε όταν. Πολύ περισσότερο δεν θα ζήταει συγγνώμη
Συγγνώμη, ένας εγκληματίας, ένας τρελός, ένας σχιζοφρενίας, ας το πούμε έτσι, δεν ζητάει συγγνώμη σε ό,τι κάνει, να ζητήσει συγγνώμη, να αφήσει σημείωμα και να ζητάει συγγνώμη. Δεν θα έσαιρνε το παράδειγμα σε σημείο που να μην φαίνεται από το παράθυρο, να μην έχει. Είναι πολλά, δηλαδή είναι μεθοδευμένο.